Η Σαχάρα φτάνει που λένε. Σήμερα το. Σαχάρα. Σαχάρα κανονική. Ποιος κλαίων, λάθος όνομα δώσανε. Σαχάρα. Σαχάρα. Αρχίζει. Αρχίζει. 43 σήμερα. 43 ήδη έχει αρχίσει και τσιμπάει. Το καταλαβαίνεις. Έξω σχεδόν δεν έχει οξυγόνο. Σχεδόν. Και πού πάνε όλοι οι έξυπνοι, κύριε Γιάννη, πού να για πάνε. Να δροσιστούνε. Ο κύριος Σωτήρης Μπαρσάκης ξέρει τι κάνει. Τα συνδυάζει όλα. Και το ρεπορτάζ και τα μπάνια του λαού που λέμε. Καλημέρα κύριε Σωτήρη. Σε ποια παραλία είσαι, τι γίνεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε από νωρίς τα ξημερώματα στην παραλία της Γλυφάδας. Όπως μπορείτε να δείτε, γίνεται το αδιαχώρητο αυτή την ώρα. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 12 και όπως μπορείτε να δείτε, αρκετός κόσμος βρίσκεται στην παραλία αλλά και μέσα στη θάλασσα όπου δροσίζεται. Έχουν έρθει εδώ, έχουν πιάσει από νωρίς την άκρη τους, είτε με ομπρέλες είτε με καρεκλίτσες. Ναι, βλέπουμε τα παιδάκια με καπελάκια, βλέπουμε ομπρέλες, έρθει... βλέπουμε νερά. Καλά, τα παιδάκια τα απολαμβάνουν. Τώρα εμείς μπορούμε να λέμε για κάψονες και αυτά, για τα παιδιά είναι οι καλύτεροι τους. Βέβαια, βέβαια. Και το... Από τα ξημερώματα, να σας πω, είναι αρκετοί οι οποίοι έχουν έρθει και να βρουν μια γωνιά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ήλιο και στον καύσωνα, που αυτή την ώρα ο ήλιος βρίσκεται πολύ ψηλά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε εδώ με κάποιους κύριους εδώ. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Για πείτε μας, πώς αντιμετωπίζουμε το καύσωνα? Όπως βλέπετε, με θάλασσα, μπάνια, νερά κρύα, τι άλλο να κάνεις. Από τι ώρα έχετε έρθει εδώ? Εμείς έχουμε έρθει αργά, δηλαδή 11 η ώρα είμαστε, 12.30 μία θα φύγουμε. Βλέπω ομπρέλες, έχετε φέρει και κάποια πράγματα εδώ μαζί. Νερά μαζί, κρύα νερά και εντάξει. Μέχρι τι ώρα θα κάτσετε περίπου? Τόσο καμιά ωρίτσα θα φύγουμε. Για φαγητό μετά, βέβαια. Ελαφρύ γεύμα. Όπως βλέπετε εδώ, απολαμβάνουν κάτω από τον ίσιο της ομπρέλας τη θάλασσα. Καλά, και όλοι το... αυτοί έχουν πάει από νωρίς. Εμείς τώρα τους πετύχαμε 12 η ώρα, αλλά έχουν πάει σίγουρα. Εγώ έβλεπα το πρωί νωρίτερα και στον οικονόμο με τον Παυλόπουλο. Γεια σας. Από τις 6.30 ώρα είχε γεμίσει. Από τι ώρα είστε εδώ? Μία ώρα μόνο καθόμαστε. Μία ώρα η κυρία εδώ μας λέει. Για πείτε μας λίγο, πώς ήταν η θάλασσα? Υπέροχη. Υπέροχη, λέει η θάλασσα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό που λένε και οι ειδικοί Σωτηροί είναι ότι πρέπει να πάμε νωρίς στην παραλία και γύρω στις 12 με 1, εκεί που αρχίζει και ανεβαίνει η επικίνδυνη θερμοκρασία, να επιστρέψουμε σε σκιερά μέρη. Άρα, προνοητικοί οι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι θα πάω να κάνω τη βουτιά μου να δροσιστώ και θα γυρίσω σπίτι μου να μην έχω τα 38 αριά πάνω από το κεφάλι μου, γιατί και η ομπρέλα πόσο να καλύψει. Και επίσης εκεί σε αυτή την παραλία είναι οι ξύλινες οι ομπρέλες δωρεάν. Τις έχει τοποθετήσει ο Δήμος. Ναι, οπότε πάνε νωρίς να πιάσουν την ομπρέλα. Να πω αυτή τη σύσταση που μου αρέσει. Ακριβώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύσταση. Δεν ποτίζουμε τα λουλούδια το απόγευμα, ούτε πλένουμε τις βεράντες το απόγευμα. Για τα κουνούπια. Για τα κουνούπια. Ό,τι κάνουμε το πρωί. Γιατί πώς είσαι ρομαντικός, είσαι, πες μου. Το έκανα στη γειτόνισσά μου χθες δηλαδή αυτό. Το παράτησε το λάστιχο κάτω, τα παράτησε όλα, μπήκε μέσα, έκλεισε σίτες, μπατζούρια. Τρόμαξε, έτσι όπως το είπα. Λέω, έρχεται ο τίγρης, το κουνούπι τίγρης. Oh. Θα γεμίσουμε τίγρη εδώ. Χθες που μας έλεγες ήρθα σε αττικός τίγρης. Στην Αθήνα νόμιζα ότι είναι καμιά τίγρη και έχει τίγρης και έχει έρθει κάτω στην Κηφισίας. Λοιπόν, ευχαριστούμε Σωτήρη, τα λέμε. Να δούμε καλή τώρα τι λένε και οι ειδικοί όμως, έτσι, καλά τα λέμε εμείς, αλλά οι ειδικοί ξέρουν πολύ καλύτερα για αυτό που έρχεται και ξεκινάει από σήμερα και θα κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Ωραία, ο κύριος Παπαβασιλείου είναι διδάκτορ μετεωρολογίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Γερμανίας και είναι και ερευνητής μονάδας μετεό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Μάλιστα. Προτείνω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση να δούμε τον χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με τις υψηλότερες, αλλά και των άλλων παρακαλώ, και τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπεις εδώ, Γιάννη, κεντρική Ελλάδα 40 διάρια και 43 διάρια στην περιοχή περίπου της Λάρισας. Καλύτερα είναι τα πράγματα στα νησιά μας. Βλέπουμε και 30 διάρια, βλέπουμε και 28. Το θέμα και η Αττική 39 βαθμούς, στο κατώφλητο 40. Εγώ θέλω να πάω εδώ. Μπορώ να πάω, μπορώ, Εσύ άμα θες πηγαίνω όπου θες. Θέλω να πάω εδώ, εδώ ακριβώς, που η μέγιστη για σήμερα είναι 33, αλλά το βράδυ φτάνει 18. Ναι, γιατί είσαι βουνό εκεί. Εδώ θέλω να πάω. Εδώ πρέπει να είναι κάπου στο Καρπενήσι μεριά, προς τα γη. Έτσι. Το βράδυ. Το βράδυ θα είσαι με κουβερτούλα και θα περάσει πάρα πολύ ωραία, δεν θα καταλάβει τίποτα. Λοιπόν, άρεσα στη γεωγραφία. Λοιπόν, κύριε Παπαβασιλείου, καλή σας ημέρα. Δώστε μας λίγο τις υψηλότερες θερμοκρασίες για σήμερα και κυρίως την αίσθηση που έχουμε, γιατί διάφορα φαινόμενα καιρικά συντελούν στο να αισθανόμαστε το 43 και 45, έτσι, και 46.
Ναι, αν θέλετε να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο γενικότερα. Γενικότερα, καλό είναι να μην εστιάσουμε τόσο πολύ στις απόλυτα μέγεθες, να δώσουμε κάποιο εύρος θερμοκρασιών που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας. Σήμερα περιμένουμε, αναμένουμε τουλάχιστον περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Στην Αττική θα είμαστε λίγο πιο κάτω, κοντά στους 38 με 39 τοπικά. Και από εκεί και πέρα, την Παρασκευή και το Σάββατο, αναμένουμε την κορύφωση με πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας. Θα δούμε τότε γενικά 40, 42 βαθμούς Κελσίου. Και σε τοπική κλίμακα ίσως και λίγο υψηλότερα, 43 και 44, αλλά σε τι πολύ είναι αυτό που περιοχές. Θα κάνει πιο ανυπόβολη την κατάσταση. Αναλόγως στο ανεμολογικό πεδίο. Δηλαδή... Τώρα, επειδή αναφέρατε την αίσθηση γενικότερα, να τονίσουμε ότι σε αυτό το επεισόδιο καύσωνα δεν έχουμε τόσο έντονη δυσφορία, γιατί έχουμε πάρα πολύ χαμηλή υγρασία γενικότερα. Στα υπηρετικά θύματα θα είναι και κάτω του 20% τις θερμές ώρες της ημέρας. Οπότε περίπου η θερμοκρασία που θα αισθανόμαστε θα είναι πολύ κοντά στη θερμοκρασία που θα έχει ο αέρας. Ωστόσο, στα παράκτια τμήματα, εκεί που η υγρασία είναι πιο αυξημένη, σίγουρα η δυσφορία θα είναι μεγαλύτερη. Και φυσικά σε όλα αυτά προστίθεται και η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Οπότε, καλό είναι γενικότερα να αποφεύγουμε τις θερμές ώρες της ημέρας, την έκθεσή μας στον ήλιο και να απλάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Άρα, λοιπόν, αν και είναι χαμηλότερες οι θερμοκρασίες κοντά στις θάλασσες, μας λέει, είναι υψηλότερη η αίσθηση της ζέστης λόγω της υγρασίας. Καλά, δεν το κατάλαβα. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν και οι άνεμοι πια. Πια δεν θα έχει τους ανέμους. Έχουμε ακριβώς. Αυτό που γίνεται συνήθως στα επεισόδια καύσωνα, να έχουμε πολύ ασθενείς ανέμους στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας. Σε κάποια δυσκολία θέματα θα έχουμε έναν άνεμο, αλλά όχι κάτι αξιοσημείο. Το άνεμο των 4 μποφόρ δεν θα ξεπεράσει ο άνεμος. Και από εκεί και πέρα, ένα στοιχείο που είναι αξιοσημείο όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία είναι το χρονικό παράθυρο της θερμικής ανακούφισης στις νυχτερινές ώρες στα αστικά κέντρα, το οποίο θα είναι πάρα πολύ μικρό σε κάποιες περιοχές και σε άλλες δεν θα είναι τόσο υπαρκτό, λόγω του ότι οι θερμοκρασίες θα είναι σε υψηλά επίπεδα στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Άρα θα είμαστε άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Σε σχέση με τα περιαστικά περιβάλλοντα και φυσικά τις μικρότερες πόλεις, όπου εκεί η θερμοκρασία θα είναι αρκετά χαμηλότερη. Μάλιστα. Αυτό είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, δεν είναι κάτι καινούριο. Ουσιαστικά όλη η θερμότητα απελευθερώνεται από τα σώματα που έχουμε στα αστικά περιβάλλοντα και επειδή δεν έχουμε ουσιαστικά πράσινο, δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο της ανακούφισης. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στις επιπτώσεις στις επόμενες ημέρες είναι η επικινδυνότητα για δασικές πυρκαγιές, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή τις επόμενες ημέρες. Ήδη σήμερα είναι υψηλή επικινδυνότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας μας λόγω των θερμών και ξηρών συνθήκων που επικρατούν, παρά την απουσία των ανέμων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί λόγω της πολύ χαμηλής υγρασίας η νεκρή δασική καύσιμη ύλη έχει καταστεί ήδη έφλεκτη. Ναι, εδώ είναι ο χάρτης πολιτικής προστασίας, όπου δεν υπάρχει ουσιαστικά κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των ανέμων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, έτσι, γιατί με αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουμε δει να εκδηλώνονται πυρκαγιές. Ναι. Δεν μπορώ να κρίνω τη βάση του συγκεκριμένου χάρτη, να σας πω την αλήθεια. Εμείς στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην πυρομετρολογική ομάδα Flame της μονάδας Μέτεο, εκδίδουμε καθημερινά χάρτη επικινδυνότητας που βασίζεται πάνω σε μελέτες στον καναδικό πυρομετρολογικό δείκτη. Και αυτός ο δείκτης λαμβάνει υπόψη του όλες τις πυρομετρολογικές παραμέτρους. Ωραία, κύριε και με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, ας μείνουμε σε αυτά. Τις επόμενες ημέρες και να υπενθυμίσουμε ότι οι θερμές και ξηρές συνθήκες είναι ικανές για να οδηγήσουν σε ακραίες δασικές πυρκαγιές όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έχουμε το συνδυασμό ξηρών θερμών συνθήκων και ατμοσφαιρικής αστάθειας, κάτι που βιώσαμε το 2021 και είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση στο κοινό, το ότι μάλιστα, παρά την απουσία ανέμων, είχαμε ακραίες πυρκαγιές με πολύ ταχύ έλεγχο. Κύριε Παπαβασιλείου, ευχαριστούμε θερμά για τις πληροφορίες. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Τώρα, εμείς με βάση αυτά που μας είπε και ο ειδικός μας, να δούμε πώς θωρακίζονται στις πόλεις. Στις πόλεις όλης της Ελλάδας, γιατί όλη την επικράτεια θα έρθει να αγκαλιάσει ο Κλέον. Λοιπόν, Πάνος Γαρουφαλιάς βρίσκεται εκεί που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα, έως και 43 βαθμούς με βάση τις προβλέψεις. Η Χρύσα Μπάτου βρίσκεται σε μία περιοχή της Αθήνας και καταγράφει το πώς προσπαθούν Γλυφάδα. Σε μία από τις κλιματιζόμενες αίθουσες της περιοχής. Ξεκινάμε με τον Πάνο. Πάνο, λόγος σε σένα. Θερμόμετρο, θερμοκρασία. Σκιά, έχει πια σκιά ο Πάνος. Καλό μεσημέρι. 35 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και σφίγγει η ζέστη. Είναι έντονο το αίσθημα δυσφορίας. Πρέπει να σας πω ότι έχει κίνηση. Άμα γυρίσουμε την κάμερα, θα δείτε ότι έχει κίνηση αυτή τη στιγμή το κέντρο της πόλης. Αλλά οι περισσότεροι κινούνται γρήγορα να φύγουν από τον ήλιο. Πάνε σε σκιερά μέρη,
φοράνε καπέλα, έχουν βεντάγες, έχουν νερό μαζί τους, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα και να μαζευτούν νωρίς στο σπίτι, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, έτσι μας είπαν οι περισσότεροι, καθώς είναι αποφασισμένοι να ανάψουν το air conditioning και να καθίσουν τις δύσκολες ώρες, εκεί που θα πιάσουν 44-43 περίπου, γύρω στις 3 με 4 το μεσημέρι στο σπίτι και όχι σε εξωτερικό χώρο. Το πολύ σημαντικό είναι ότι χθες βράδυ ήταν μια δύσκολη βραδιά για τη Λάρισα. Αυτό μας είπαν οι περισσότεροι. Αρκετή δυσφορία, αρκετά δύσκολη βραδιά, αρκετά ζεστή. Διαφορετικό βέβαια το κλίμα ήταν στα παράλια που ήταν 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της θερμοκρασίας. Αλλά να σας πω ότι δεν γίνονται ιδιαίτερες εργασίες σήμερα στη Λάρισα λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί. Άνθρωποι που είναι delivery, κάποιοι οδοκαθαριστές, ναι, αλλά πολύ βαριές εργασίες από αυτή την ώρα και μετά προφανώς θα σταματήσουν για λόγους ασφάλειας. Λογικό είναι και αναμενόμενο. Έτσι και ειδικά μας λες για σήμερα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα ισχύει και για την αυριανή μέρα και για τη μεθαυριανή. Βέβαια. Λοιπόν, η πιο τυχερή είναι η Χρύσα, βέβαια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι αύριο θα βρίσκονται στα παράλια της Λάρισας και είναι μια καλή περίπτωση να βρεθούμε και εμείς εκεί. Έχετε και θάλασσα εκεί κοντά, είστε και από τους τυχερούς. Πιο τυχερή είναι η Χρύσα, βέβαια. Η Χρύσα έχει πάρει αγκαζέ μια από τις κλιματιζόμενες αίθουσες της Γλυφάδας. Είμαι σίγουρος έχει μπει μέσα, κλειδώσει, έχει πετάξει και το κλειδί. Και καλά έχει κάνει. Καλημέρα, Χρύσα. Τώρα είμαι έξω όμως, όπως βλέπετε. Και εντάξει, όση ώρα περιμένουμε να συνδεθούμε, η αλήθεια είναι ότι αισθανόμαστε τη ζέστη αυτή. Ακόμη και αν είμαστε υπό σκιά, ακόμη και αν είναι 12 η ώρα το μεσημέρι. Όσο όμως περνάει η ώρα, θα αυξάνεται και η θερμοκρασία. Αισθάνομαι όμως τη δροσιά, γιατί όπως είπατε, είμαστε σε μία από τις κλιματιζόμενες αίθουσες, από τις πολλές κλιματιζόμενες αίθουσες και εδώ και στον Δήμο Γλυφάδας. Και όπως βλέπετε, εγώ μπορώ να μετρήσω και παρέες, μπορώ να μετρήσω ήδη πάνω από 12 πολίτες που έχουν έρθει εδώ προκειμένου τι άλλο να ξεφύγουν από το καύσωνα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο αυτές τις μέρες. Λίγο να βρούμε τη δροσιά. Εδώ το κλιματισμός είναι ήδη στους 22 βαθμούς Κελσίου. Άρα είναι πολύ καλή θερμοκρασία, ακόμη και αν έξω είναι στους 36. Θέλω όμως να πολύ μιλήσω εδώ, να με ρωτήσω τι ώρα έχετε έρθει. Πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. 22 είναι καλά νομίζω, δεν είναι χαμηλά. Αν έχει έξω 36. Κοίτα, αν το βάλει σπίτι σου στου 22 βαθμού για κανένα εξάωρο, στο τέλο του μήνα, μόλι έρθει ο λογαριασμό τη ΔΕΗ, μπορεί να έχει γλιτώσει τη ζέστη, αλλά θα πάθει ηλεκτροπληξία από άλλα πράγματα. Μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον από του κυρίου που ήρθαν εκεί, γιατί επέλεξαν να έρθουν στην αίθουσα. Ναι, γιατί βλέπω καπέλα, βλέπω εδώ χυμού, βλέπω νερά. Είμαστε έτοιμοι για τον καύσωνα και καφέ. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Ερχόμαστε μετά από το μπάνιο μας. Άρα πήγατε στην παραλία πρωί. Βέβαια, με το πούλμαν του Δήμου και ήρθαμε. Πίνουμε τον καφέ μας, συζητάμε και κάποια στιγμή, κάποια ώρα θα φύγουμε. Και έχει και δροσιά εδώ, οπότε είναι σε σχέση με έξι. Ό,τι πρέπει, αγαπάμε τον Δήμαρχό μας. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη παρέα. Μια κουβέντα ακόμα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Να μου πείτε εσείς τώρα για τον καύσωνα θα επιβιώσουμε. Για τον καύσωνα θα επιβιώσουμε βεβαίως και χάρη στο Δήμαρχο που έχει φτιάξει αυτήν την ωραία κλιματιζόμενη αίθουσα. Θα περάσουμε εδώ μια χαρά με την παρέα. Ωραία, και πάρα πολύ ωραία. Ο λογαριασμός στο Δήμαρχο τέλος του μήνα. Και τα χαιρετίσματά μας. Και τα χαιρετίσματά μας, βεβαίως. Χρύσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε και εσύ εκεί. Να είναι καλά ο Δήμαρχος που λένε.